Δεν κάνουμε ένα δικαστήριο, δεν είμαστε δικαστές. Είναι πολιτικό όργανο το Δημοτικό Συμβούλιο και πολιτικά πρέπει να συζητήσει. Πρέπει να θυμίσω όμως το σώμα ότι για μια ακόμα φορά συνεδριάζουμε για έναν οργανισμό του Δήμου ή για μια επιχείρηση ή για οτιδήποτε άλλο. Αλήθεια, πόσες αλλαγές έχει ψηφίσει αυτό εδώ το σώμα, θυμάται κανείς, προς τα 3 χρόνια που δεν έχουν συγκληρωθεί ακόμα. 4 φορές μόνο έχει αλλάξει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Είχαμε παρέτηση Προέδρου ΤΕΙΑ. Παρέτηση Προέδρου Πολιτιστικού Οργανισμού. Στο ΔΙΠΕΔΕ έχει αλλάξει ο πρόεδρος 3 ή 4, αν θυμάμαι καλά τώρα. Δημοτικό Βρεφοκομείο. Αλλαγές και αντικαταστάσεις σε αντιδημάρχους και φυσικά στις επιτροπές οικονομικών και ποιότητας ζωής μετά τις διαγραφές των συμβούλων της πλειοψηφίας. Έχουμε χάσει τον λογαριασμό. Δεν θυμόμαστε ακριβώς πόσες ΕΔΕ έχουν διαταχθεί από τον κύριο Δήμαρχο και πόσες φορές έχει πάει ο ίδιος στον εισαγγελέα για τις λακκούβες, για τα νεκροταφεία, για τους δρόμους, για τα πεζοδρόμια, για το βρεφοκομείο, δεν ξέρω για το καναβαλικό οργανισμό το τελευταίο. Ακούγοντας τον κύριο Δήμαρχο στην τοποθέτησή του, αισθάνθηκα και εγώ πιστεύω κι άλλοι ότι μιλάει από καθέδρας. Ότι δηλαδή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τις επιλογές των συνεργατών του. Μας είπε ότι έστειλε επιστολές στους συνεργάτες του, τους διευθυντές, με επιστολές επικοινωνείται αλήθεια. Δεν τους καλείται στο γραφείο σου, θα τους πείτε ότι θέλω την κατάσταση που θα παρουσιάζει έσοδα, έξοδα, υπόλοιπο ταμείο κλπ. Δεν ακούσαμε λοιπόν τίποτα για πολιτική ευθύνη από πλευρά δημάρχου. Απλά εκείνο που αντιληφθήκαμε είναι ότι επιχείρησε να πετάξει τα τακούλια σαν την τρίχα από το Κοροσύμι και να κλείσει το θέμα εδώ. Αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Δημάρχη. Ο Καρκούλιας στο Κρήτο εξώτερο και όλα μέρη, όλα καλά, δεν είναι έτσι. Γνωρίζετε ότι η επιδιώρηση εργασία ήδη επισκέφθηκε τον οργανισμό και επέβαλε πρόστιμο για εργαζόμενους που ήσαν εκεί παράνομα, έτσι τουλάχιστον διαβάζουμε, δεν είπατε τίποτα γι' αυτό. 31.000 ευρώ πρόστιμο που θα πληρώσει ο Δήμος στην επιθεώρηση εργασίας. Αυτό δεν είναι πολιτικό ζήτημα. Ψάχνουμε να βρούμε πόσα χρήματα είναι, τη μία μέρα 40, την άλλη 60, τώρα ακόμη μπορεί να είναι και περίσσευμα και δεν μας απασχολεί το ότι εκεί δούλευαν κάποιοι οι οποίοι, για τους οποίους μάλλον επεμβλήθη πρόστιμο από την επιθεώρηση εργασίας.